Πρεμιέρα με επιφυλάξεις κάνει το πρόγραμμα παρακολούθησης διακίνησης φαρμάκων που μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα επιτρέπει στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή σε ποιο φαρμακείο είναι διαθέσιμο το φάρμακο που πρέπει να πάρει. Η αρχή γίνεται με το νοσοκομείο Χανίων, αλλά το ίδιο σύστημα θα ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας στη συνέχεια και για τα φαρμακεία της γειτονιάς. Σε αυτήν την εφαρμογή λαμβάνονται υπόψη όλα τα δεδομένα πωλήσεων των φαρμακοποθηκών προς τα φαρμακεία. Λαμβάνονται επίσης όλα τα δεδομένα πωλήσεων των εταιριών απευθείας στα φαρμακεία ή στις φαρμακαποθήκες και επίσης τα δεδομένα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δηλαδή οι συνταγές οι οποίες εκτελούνται με τα σκευάσματα τα οποία περιέχουν τη στιγμή ακριβώς που εκτελούνται. Αυτά τα δεδομένα βοηθούν στο να γίνει μια εφαρμογή η οποία θα είναι διαθέσιμη για τον πολίτη. Το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης διακίνησης φαρμάκων θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις ελλείψεις φαρμάκων. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αλλά και οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι του νησιού εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, θεωρώντας ότι τα φαρμακεία έχουν ιδιαιτερότητες και αντίστοιχα η αγορά φαρμάκου που δεν λαμβάνονται υπόψη. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που υπάρχει σε καταναλωτές με συγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία τελούν υπό έλλειψη, αλλά είναι και σε εμάς έλλειψη στα φαρμακεία. Οτιδήποτε τον βοηθήσει στο να έχει εύκολη πρόσβαση, γρήγορη πρόσβαση σε ένα φάρμακο για να το βρει, είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Πλην όμως έχουμε μεταφέρει στο Υπουργείο και στον ΕΟΦ τις προτάσεις μας, γιατί το φαρμακείο έχει ιδιαιτερότητες και δανείζει και προχωρηγεί σκευάσματα, δανεικά σκευάσματα. Ένας ασθενής έχει μία εφαρμογή στο κινητό του και βλέπει ότι το φάρμακό του είναι σε έλλειψη, τότε ξέρετε ότι θα αρχίσει να κυνηγάει υπό φαρμακείο σε φαρμακείο να το βρει, να το αποθηκεύσει, να έχει 5-4-5 και πολλές φορές μαζεύουμε φάρμακα χωρίς να χρειαζόμαστε. Εγώ έχω μια άλλη άποψη και η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Ο καθένας μας πρέπει να έχει το φαρμακοποιό του και να ξέρει κάθε μήνα τι φάρμακα θέλει ο φαρμακοποιός του, ούτως ώστε να είναι αυτός υπεύθυνος να τα βρίσκει. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα γνωρίζουν και οι γιατροί όταν συνταγογραφούν εάν υπάρχει το φάρμακο που χορηγούν στον ασθενή τους. Εκτιμάται ωστόσο ότι τα δεδομένα μπορεί να αλλάζουν σε βαθμό που να μην είναι απόλυτα ακριβή στην αναζήτησή τους. Οποιαδήποτε πρόβλεψη για τα αποθέματα του φαρμακείου σε πραγματικό χρόνο, ειδικά όταν αυτά είναι σε περιορισμένη διαθεσιμότητα λίγων τεμαχίων, είναι παρακινδυνευμένη. Γι' αυτό έχουμε κάνει τις προτάσεις μας. Έχουμε κάνει επίσης προτάσεις που αφορούν τις μερικές εκτελέσεις, συνταγές οι οποίες μένουν εβδομάδες ανεκτέλεστες, περιμένοντας να έρθουν τα σκευάσματα. Όλα αυτά είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να συνεκτιμήσει η εφαρμογή. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι αυτή η ψηφιακή εφαρμογή απευθύνεται στους επιδοπλιστές, σε άτομα μεγάλης ηλικίας και σε άτομα που έχουν χρόνια προβλήματα. Εδώ προσπαθώ εγώ, αυτός είναι ο φόβος μου, ο πανικός που θα δημιουργηθεί. Ναι. Και το έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά θυμάμαι περίπτωση φαρμάκου για χρόνια αποφραχτή πνευμονοπάθεια που ερχόταν η σύζυγος για το σύζυγο και μου έλεγε, ξέρεις κάτι, δεν το έχω, βρες μου το. Ναι. Σύνολο, όταν, επειδή ο άνθρωπος αυτός έφυγε, κάποια στιγμή λοιπόν τα έφερε να τα πάω στο γενικό φαρμακείο και μου έφερε 16. Oh. Καταλάβετε, αλλά σας πω, ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Το πιλωτικό πρόγραμμα είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά δεν έχει ακόμα αρχίσει η παραγωγική λειτουργία.